δύσκολο θέμα. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ περισσότερο να είμαι απλός. Παρακαλώ για ερωτήσεις. Επίσης παρακαλώ, αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο σε άμεση σύνδεση και σε άμεση συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε το γιατί ιτήθηκε το μεγάλο κίνημα της αντίστασης στη δεκαετία του 40. Συζητάμε σήμερα μια πτυχή αυτού του γενικότερου πλαίσιου και δεν είναι δυνατόν να τη συζητήσουμε σε απόσπαση από το γενικό πλαίσιο. Σε ό,τι μας αφορά, στο περιοδικό που κυκλοφορεί υπάρχει ένα κείμενο που ακριβώς συνδέει αυτά τα δύο πράγματα και δίνει την άποψη από τη δικιά μας μεριά. Για να μείνω στον χρόνο λοιπόν, 7 σημεία. Το πρώτο, το οποίο με μία έννοια είναι απαραίτητο όχι για να δικαιολογήσουμε, αλλά για να κατανοήσουμε τις τροτσκιστικές οργάνωσες της εποχής. Υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο κατά καιρούς έχει βασανίσει με τη μία ή την άλλη μορφή χιλιάδες και χιλιάδες στελέχη της αριστεράς παγκόσμια. Γιατί το κύμα του 40 δεν είχε την ίδια ή ανάλογη κατάληξη με το κύμα του 17. Είναι δύσκολο ερώτημα. Καταρχήν θέλει επίγνωση ότι δεν είχε την ίδια κατάληξη. Το 17 δεν είναι μόνο ότι κινήθηκαν Μπολσεβικοί. Το 17 είναι ότι η Πετρούπολη και η Μόσχα, το Βερολίνο, η Βιέννη, η Βουδαπέστη, το Ζάγκρεμπ, το Τωρίνο, η εργατική τάξη κινήθηκε ενάντια στον πόλεμο, προσπαθώντας να μεταφέρει τον πόλεμο σε σοσιαλιστική επανάσταση. Αντίθετα, το 45 έχουμε τα κομμουνιστικά κόμματα στην Ιταλία, στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα, να μπαίνουν σε κυβερνήσεις εθνικής ενότητας με το γενικό τίτλο εντυπωσιακά. Πόσο ίδιος είναι, κυβερνήσεις εθνικής ανασυγκρότησης. Αν φύγουμε από τα μεγάλα και πάμε στα μικρά. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η στάση των κομμουνιστών, των επαναστατών της εποχής, ψάχνει να βρει και να προβάλλει οποιαδήποτε αντιμιλιταριστική, διεθνιστική, συναδελφοτική στο μέτωπο στάση ή παράδειγμα ή είδηση να την μεγενθεί, να την προβάλλει μέσα στην εργατική τάξη. Και αυτό πυροδότησε κύματα. Έφτασε στην αστική διανόηση, έφτασε στο Hollywood. Οι μεγάλες αντιμιλιταριστικές, αντιπολεμικές ταινίες αφορούν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όχι το δεύτερο. Αντίθετα στο δεύτερο, από το σταυρί στο μέτωπο μέχρι ό,τι θέλετε. Έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία για ένα γεγονός σχετικά μικρό συναδέλφωσης τα Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι αν είναι του 16 ή του 17, στα χαρακόμματα όπου οι φαντάροι των δύο πλευρών αγκαλιάζονται και ανταλλάσσουν τσιγάρα και κονιάκ. Συμβήκαν αντίστοιχα πράγματα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Είναι σίγουρο ότι συμβήκαν. Έχουν υποτιμηθεί πλευρές οι τρομακτικοί σε προσπάθεια, σε δραματικότητα, αντίσταση των Γερμανών αντιφασιστών μέσα στη Γερμανία. Ξέρετε κάτι? Οργανώσεις αντιναζιστικές μέσα στη Wehrmacht. Δεν έγινε φέμπελο. Εκτελεστήκανε όλοι με τον πιο... Δεν εκτελεστήκανε. Βασανιστήκανε με να πεθάνει τους τελευταίους. Αυτά έχουν αποθεί. Ο Μάριος Εμμανουλίδης στο βιβλίο του λέει ότι το μεγάλο γεγονός του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου είναι η επικράτηση του εθνικού πάνω στην παράδοση του διεθνικού, του διεθνιστικού που είχε χτίσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η επανάσταση του 17. Μεγάλη συζήτηση, εγώ το παίρνω ως δεδομένο. Δεύτερη παρατήρηση στο ίδιο σημείο, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το εσωτερικό της αριστεράς. Προσέξτε μια διαφορά στην προσέγγιση. Όταν η σοσιαλδημοκρατία κάνει
την τρομακτική στροφή το 14 και τάσσεται υπέρ του πολέμου, από το εσωτερικό, από την ιστορική συνέχεια του εργατικού κινήματος και της αριστεράς, συγχώνονται οι αντίθετες φωνές. Ο Λένιν, η Ρόζα και ο Λίμνετ είναι οργανικά τμήματα του εργατικού κινήματος και της σοσιαλδημοκρατίας που προϋπήρχε το 14. Δεν ξεκινάνε αμούστακα παιδιά να φτιάξουν μια γκρούπα και να προσπαθήσουν να μπουν μέσα στο εργατικό κίνημα. Όταν μιλάει ο Λίμνετ, η σοσιαλδημοκρατία είναι υποχρεωμένη να ακούει. Και δεν περιορίζεται μόνο στην αριστερά του συνεβάλλου. Στις συζητήσεις για τη Γερμανία μιλάγαμε όλοι για τη σημασία που είχε το ΟΣΠΕΝΤΕ, το ανεξάρτητο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Ποιοι ήταν το ΟΣΠΕΝΤΕ? Οι οπαδοί του Κάτσου και του Μπερστάιν. Οι οποίοι σπάσανε με τη δεξιά σοσιαλδημοκρατία πάνω στο ζήτημα του πολέμου και της ξετσίποτης τάσης που κράτησε η δεξιά σοσιαλδημοκρατία. Αντίστοιχα φαινόμενα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν υπήρξαν. Και είναι άδικο να ζητήσουμε από μικρές τροτσκιστικές οργανώσεις της τάξης των 100 μελών, των 150 μελών, το αν σηκώσανε το σταυρό που μπόρεσε να σηκώσει ο Λένιν, η Ρόζα, ο Λίμνερ, ο Κάουτσι, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Κλείνω εδώ αυτό το πρώτο σημείο που νομίζω βάζει ένα πλαίσιο. Δεύτερο, ανάλογο σημείο. Αυτή η εξέλιξη συνδέεται με την νίκη του Χίτλερ στη Γερμανία και την νίκη του Στάλιν στη Ρωσία μέσα στην τρομερή δεκαετία του 30. Οι τροτσκιστές που φτάσανε να αντιμετωπίσουν το καθήκον του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου περάσανε μέσα από αυτή την τρομερή δεκαετία, η οποία αν ήταν τρομερή για όλους, για τον νους ήταν 10 φορές πληρωμένη. Διότι μέσα στη δεκαετία του 30 αντιμετωπίσανε τη διπλή καταστροφή. Δεν ισχύει η συκοφαντία ότι οι τροτσκιστικές οργανώσεις ήταν περιθωριακοί, διανοούμενοι κτλ. Έχουν δεκάδες, εκατοντάδες εκτελέσεις τελεχών τους από το κράτος. Από το κράτος. Εκτός όμως από αυτή την πλευρά, έχουν εκτελέσεις τελεχών τους από την εσωτερική καταστροφή. Από τις διεθνείς, εν πάση περιπτώσει, μορφές οργάνωσης που πήρε ο σταλινικός μηχανισμός. Ο Τρόσκι δεν δολοφονήθηκε μόνο ίδιος. Οποιοσδήποτε κοντινός άνθρωπος ακούμπαγε στην πολιτική δολοφονήθηκε. Ο γιος του Λεόν Σεντρόφ δολοφονήθηκε. Και δεν ήταν μόνο η οικογένεια του Τρόσκι, υπάρχουν εν πάση περιπτώσει να μαθαίνω σε αυτό πάρα πολλά παραδείγματα στελεχών. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, η διπλή καταστολή είναι μία πτυχή. Το πολιτικό πρόβλημα ήταν πολύ πιο σημαντικό. Και τι εννοώ με αυτό? Αν διαβάσει κανένας στα μέσα της δεκαετίας του 30 τις συζητήσεις μεταξύ τους, θα δει ότι αρχίζουν να έχουν εμπειρίες και ειδήσεις. Συντριβή της Επανάστασης στην Ισπανία. Συντριβή του Λαϊκού Μετόπου στη Γαλλία. Συντριβή της γραμμής περί σοσιαλφασισμού στη Γερμανία. Και εμφανίζονται διάφοροι νεότεροι συντροφοί, οι οποίοι απευθύνονται στον Τρόσκι με γράμματα λιβανοτά του στυλ «Οποία λαμπρή ανάλυση είχαμε». Τώρα τα γεγονότα επιβεβαιώνουν πλήρως την ανάλυση μας. Επιβεβαιώνουν πλήρως τις κριτικές μας. Έρχεται η ώρα μας. Ο Τρόσκι προσπαθεί να προειδοποιήσει, και αυτά είναι εκπληκτικά γραφτά του, ότι αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εμένα μου έχει καρφωθεί η φράση που απευθύνει στους οπαδούς του, προσπαθώντας να τους προειδοποιήσει για το τι έρχεται, το χειρότερο δηλητήριο για τις μάζες είναι η ήττα. Προσπαθεί να τους προετοιμάσει για πορεία κόντρα στο ρεύμα, ενάντια στο ρεύμα. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πορεία ενάντια στο ρεύμα, ακόμα και όταν είναι υποχρεωτική, και πάρα πολύ από μέσα την έχουμε πάρει για πολλά χρόνια, οφείλουμε να έχουμε συνείδηση ότι έχει παρενέργειες. Έχει τον κίνδυνο τη
της αίρεσης, της αυτάρκειας που συνήθως εκδηλώνεται με τη μορφή του υπεραριστερισμού και του σατανισμού. Και αυτό το ρεύμα, αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Εκείνη την εποχή υπάρχουν δύο μεγάλες συζητήσεις στο εσωτερικό τους. Η μία για το χαρακτήρα της ΕΣΠ. Ο Τρότσκι επιμένει στην άποψη για το αφιλελατικά εκφυλισμένο κράτος, το οποίο σε ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του οφείλουμε να το υποστηρίξουμε χωρίς επιφύλαξη, να το υποστηρίξουμε και στρατιωτικά. Και σε αυτό παρακάνε ορισμένες από τις φράσεις τις οποίες ανέκτησε ο Δημήτρης. Ενώ ταυτόχρονα στο εσωτερικό αρχίζουν να πληθαίνουν με φωνές ότι δεν είναι έτσι. Ότι η ΕΣΣΟΥΡΟΥ είναι πλέον ένας κρατικός καπιταλισμός. Και άρα στο ενδεχόμενο μιας περιοριστικής επίθεσης εναντίον του, εδώ προκύπτει μια καινούργια διάσταση του διεθνισμού, διαφορετική από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διεθνισμός σε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, όχι με την πατρίδα, όχι με την Ελλάδα δηλαδή. Θα υπερασπίσουμε στον πόλεμο τη Σοβιετική Ένωση ή θα παραιτηθούμε από την υπεράσπιση της, λέγοντας ότι αδιαφορούμε. Είναι γνωστό, αναφέρει και ο Δημήτρης στις συζητήσεις με τον Πάμαν και τον Σάκμαν, αλλά στη συνέχεια πολύ πιο ουσιαστικές. Με την Τουναγεύσκια, για το Σιέλα Τζέιμς, πληθαίνει αυτή η συζήτηση. Και η δεύτερη συζήτηση είναι εάν έχει φτάσει η ώρα να δημιουργήσουμε μια νέα, μια τέταρτη διεθνή. Σε τι πόδια. Η ιδέα της δημιουργίας μιας διεθνούς χωρίς εθνικά τμήματα είναι πατέντα. Είναι καινούργια. Υποχρεώνονται μέσα από πιέσεις να κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά με στραβουλήματα τα οποία και αυτά στη συνέχεια πληρωθήκαν πολύ ακριβά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Διότι δεν είμαι τόσο σίγουρος, θα είμαι ευτυχής να έκανε σε ποστό από Δημήτρης, ότι οι προσκυστές της εποχής είχαν μια αντιδογματική σχέση με τα γραφτά του Τρότσκι. Υπάρχει μια διαβόητη φράση του Τρότσκι, η κρίση της ανθρωπότητας είναι κρίση επαναστατικής ηγεσίας. Όποιος διαβάσει τα προηγούμενα και τα επόμενα, είναι σαφές ότι ο Τρότσκι μιλάει για την κρίση ηγεσίας σε κοινωνικό επίπεδο. Την κρίση ηγεσίας εκ μέρους της εργατικής τάξης μέσα στην κοινωνία. Όποιος αυτή τη φράση την καταλάβει ότι αφορά πρόσωπα, κάνει ένα βήμα προς την τρολογωνία, προς τη μεγαλομανία. Εγώ λέω ότι στην εμπειρία μου πολλές φορές το είδα αυτό. Η κρίση της ανθρωπότητας είναι κρίση ηγεσίας. Μου έρχεται να το λύσω το θέμα. Υπάρχει μια εξαιρετική ευάθυνση του Μπετσαΐδη πάνω σε αυτό. Έχουμε κάνει κάποιες αναφορές εδώ σήμερα. Σε αυτές τις συνθήκες και ενώ έρχεται η τρομακτική δοκιμασία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η καγκελέ των λοφών των γλώσσων. Οι συνέπειες για τους τροχιστές ήταν πολύ σημαντικές. Δεν χάνουν ένα στέλεχος. Χάνουν το κέντρο που μπορούσε να τους ενοποιεί και να τους προσανατολίζει. Στη συνέχεια της δοκιμασίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι περίπου το τέλος, η τέταρτη δεν μπόρεσε να καθοδηγήσει τα υποτιθέμενα εθνικά της τμήματα. Σημείο 3 λοιπόν, όπως είπε και ο Δημήτρης, καυτό ερώτημα εδώ είναι η τίμηση για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μου έκανε εντύπωση ότι έχουμε διαλέξει ανάλογα, όχι ανάλογα, τα ίδια τσιτάτα. Οι κομμουνιστές γενικά φτάνουν μπροστά, και εδώ έχει πλάκα η αναθεώρηση, ανοίγω μικρό παράθυρο, η αναθεώρηση της ιστορίας του Κουκουέ από τη σημερινή του Κεντρική Επιτροπή, φέρνει στην επιφάνεια πράγματα για τα οποία για χρόνια οι μόνοι που μιλάνε με το σχέδιο. Και φέρνει πράγματα με πολύ ενδιαφέρον. Και άρθιακα και κείμενα και πληροφορίες. Δεν επεκτείνομαι σε αυτό, είναι άλλο θέμα. Με ποιο πλαίσιο πηγαίνανε οι κομμουνιστές προς την αντιμετώπιση των καθηκόντων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Την παράδοση της Τρίτης Διεθνούς από τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο. Αυτό ήταν αναμφισβήτητο, ρίχτηκαν μια ματιά στα κείμενα έτσι όπως τα παραθέτει το Κουκουέ σήμερα, μοιάζει μας. Ποιο ήταν αυτό το πλαίσιο, καταρχήν κάποια κριτήρια για να τοποθετηθεί σε ανάγκη στον πόλεμο.
είναι δεν έχει σημασία ποιος θα ρίξει την πρώτη του βελιά. Δεν έχει σημασία ποιος θα κινήσει πρώτος στο στρατό. Δεν έχει σημασία ποιος θα μπει πρώτος μέσα στα εδάφη του άλλου. Ο χαρακτήρας του πολέμου κρίνεται μεγάλη σημασία του πρώτου κριτήριου. Γιατί έχουμε τον μεγάλο γενικό γραμματέα εδώ, τον Ζαχαριάδη, ο οποίος παίρνει μία θέση στις 28 Οκτώβρη, παίρνει μία άλλη θέση 15 μέρες μετά, όταν ο ελληνικός στρατός έχει περάσει τα σύνορα από την Αυγανία, και παίρνει μία τρίτη θέση 15 μέρες ακόμα και μετά. Με αποτέλεσμα να στείλει πλήρη σύγχυση και πανικό στις γραμμές του κόμματός του. Αλλά επίσης έχουμε μια άλλη συζήτηση. Το κριτήριο είναι ποιες τάξεις και για ποιους σκοπούς καθοδηγούν τον πόλεμο. Και από αυτή την άποψη όλοι στην αρχή, όλοι συμπεριλαμβανομένου του ΚΚΕ, η παλιά κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ έχει τη γραμμή, ο Κλουμπίδης δηλαδή, έχει τη γραμμή ότι ο πόλεμος είναι περιοριστικός. Ο Ζαχαριάς έφερε στο προγράμμα ότι ήταν αθλητών αναρκώδας. Είναι σύγκρουση ανάμεσα στους πεινασμένους και τους χορτάτους υπεριαλιστές όπως βγήκανε από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και με αυτή την έννοια είναι και συνέχεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Πάνω σε αυτά τα κριτήρια υπάρχει μια γενική πρόταση στρατηγικής. Η γενική πρόταση στρατηγικής είναι ότι οι κομμουνιστές οφείλουν να προσπαθήσουν να μετατρέψουν την κρίση που προκαλεί ο πόλεμος σε επανάσταση. Αυτό είναι το δίδαγμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και του 17 και τακτικά η ανεξαρτησία των κομμουνιστικών κομμάτων απέναντι στις κυβερνήσεις, στις αστικές τάξεις και τα κράτη είναι αδιαπραγμάτευτη. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο είναι, είναι τα δεδομένα. Το πλαίσιο αυτό όμως χρειάζεται να συγκεκριμενοποιηθεί. Χρειάζεται να βρεθεί το μονοπάτι μέσα από το οποίο η κρίση που προκαλεί ο πόλεμος μετατρέπεται σε κοινωνική επανάσταση. Και εδώ θέλω να αξίσω λίγο παραπάνω την ιστορία του πληθωρισμού. Είναι πολύ σημαντικό το τσιτάτο από τον Τρότσκι που ανέφερε ο Δημήτρης. Ο ίδιος ο Τρότσκι προειδοποιεί τις οργανώσεις που αναφέρονται σε αυτόν ότι ο ντεφεντισμός είναι στοιχείο ιδεολογικού προσανατολισμού. Τον χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο για να απαντήσουμε τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Τον χρησιμοποιήσαμε ως θεμέλιδε την ανεξαρτησία μας απέναντι στην κυβέρνηση. Τον χρησιμοποιήσαμε ως στοιχείο εκπαίδευσης τελεγών. Δεν τον χρησιμοποίησαν ως πολιτική γραμμή. Δεν καλούσανε τις μάζες αγωνιστείτε για την ήττα της πατρίδας. Καλούσανε τις μάζες να αγωνιστούν για να μην πεθαίνει η νεολαία της στα μέτωπα όσο ήταν αμυντικό. Για να αυξηθεί το μερίδιο του ψωμίου της πόλης. Για να. Και όταν διαμορφωθήκαν κάποιες συνθήκες για όλοι τους είναι άλλο το ιδεολογικό εργαλείο με το οποίο προσπαθείς να χτίσεις μια πολιτική γραμμή και είναι άλλο η πολιτική γραμμή. Όποιος κάνει το λάθος να μπερδέψει αυτά τα δύο, οδηγείται σε πάρα πολύ σοβαρά πολιτικά λάθη. Και υπάρχει και μια γενίκευση αυτής της συζήτησης. Ο Χαλ Ντράπερ, ο οποίος είναι ένας Αμερικάνος θεωρητικός του δικού μας ρεύματος, του ρεύματος του σοσιαλισμού από τα κάτω. Είναι γνωστός για ένα βιβλίο το οποίο στον αγγλοσαξονικό κόσμο είναι βασική αναφορά. Οι δύο ψυχές του σοσιαλισμού. Και εννοεί το σοσιαλισμό από τα πάνω και το σοσιαλισμό από τα κάτω. Έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, ο τίτλος του είναι The Myth of Despotism in Lenin. Ότι είναι μύθος κατασκευασμένος από το Ζινόβιεφ μετά το 24, η άποψη ότι ο ντεφεντισμός χρησιμοποιήθηκε ως πολιτική γραμμή από το αυτές είναι οι προειδοποίησεις που υπήρχαν. Όμως, το πιο σοβαρό ζήτημα είναι το ζήτημα της συγκεκριμενοποίησης. Άρα το τέταρτο του σημείο αφορά αυτό. Όπως σωστά είπε ο Δημήτρης, είναι άλλο πράγμα
Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος συνέχεια του πρώτου. Και είναι άλλο πράγμα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επανάληψη του πρώτου. Υπήρξαν κάποιες πολύ βασικές διαφορές. Μια πρώτη διαφορά. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν εξελίχθηκε ως ένας πόλεμος χαρακομμάτων, όπου οι δύο στρατοί φτάσανε και ο ένας καφυλώθηκε απέναντι στον άλλον για 2-3 χρόνια κάπου στη Βόρεια Γαλλία. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος οδήγησε στην κατοχή μεγάλου τμήματος της Ευρώπης από τη Βέρμαχτ. Έθετε αυτό συγκεκριμένα ζητήματα. Θέτει αυτό συγκεκριμένα ζητήματα. Η καλύτερη προειδοποίηση είναι από τον ίδιο τον Τρότσκι. Είναι το σημείο που είπε ο Δημήτρης, θέλω να το διαβάσω ολόκληρο. Στις ηττημένες χώρες η θέση των μαζών θα επιδεινωθεί αμέσως στο έπατο. Στην κοινωνική καταπίεση θα προσθεθεί η εθνική καταπίεση που το κύριο βάρος της θα κοιτούν να σηκώσουν οι εργάτες. Από όλες τις μορφές της δικτατορίας, η ολοκληρωτική δικτατορία ενός ξένου κατακτητή είναι πιο ανυπόφορη. Ταυτόχρονα, στον βαθμό που οι Ναζί να προσπαθήσουν να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους και το βιομηχανικό δυναμικό των ηττημένων εθνών, οι ίδιοι Ναζί θα εξαρτώνταν απόφυτα από τους ντόπιους εργάτες. Μετά τη στρατιωτική νίκη θα αρχίσουν οι μεγάλες τους δυσκολίες. Είναι αδύνατο να βάλουν ένα φαντάρο πλάι σε κάθε Πολωνό, Νορβηγό, Βανό, Ολλανδό, Βέλγο, Γεγάλο, εργάτη και αγρότη. Ο εθνικός σοσιαλισμός δεν έχει καμιά δυνατότητα να μετατρέψει τους ηττημένους λαούς από εχθρούς σε φίλους. Μπορεί να περιμένει κανείς με βεβαιότητα την βολική μετατροπή όλων των κατατριμμένων χωρών σε πυραμιδαποθήκες. Αυτά τα γράφει 40 πριν τον δολοφονία. Και είναι μια ακριβής πρόβλεψη του τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Αλλά πέρα από την πρόβλεψη είναι μια πολιτική κατεύθυνση. Η οποία λέει ο αντικατοχικός αγώνας είναι ταυτόχρονα υποχρέωση ενάντια στην καταπίεση του πιο βάρβαρη από όλες και ευκαιρία. Παρακάτω το σημείο λέει οι ναζιστικές στρατιές που θα ξεφτυλίσουν την υπεριαλιστική δημοκρατία θα ιτηθούν από τους υπόλοιπους εργάτες των κατεχόμενων χωρών. Είναι και ευκαιρία. Και από αυτή την άποψη είναι ένα ζήτημα προσανατολισμού. Τι έγινε, ακριβώς αυτό σκέφτηκε. Στις κατακτημένες χώρες μεταδραπήκανε σε πυρηνικές αποθήκες. Οι εργάτες της πόλης για να απαντήσουν στην πείνα υποχρεωθήκανε να μπουν μέσα στην κίνηση της μετατροπής της κρίσης του πολέμου σε κοινωνική επανάσταση. Απαιτούντας αυξήσεις του μισθούς, δεν φτάνανε. Απαιτώντας αυξήσεις στο δελτίο τροφίμων, δεν έφτανε. Λαιλατώντας τις αποθήκες τροφίμων και τα μαγαζιά των μαγαζιών, πάλι δεν έφτανε. Μπαίνανε σε πίεση να κλιμακώνουν διαρκώς τον αγώνα. Και αυτό ταυτόχρονα να συνέβη στην Ήπεθρο. Οι αγρότες για να απαντήσουν στην πείνα έπρεπε να συγκρουστούν με τη συγκέντρωση της σοδιάς, να συγκρουστούν με τη φορολόγηση της σοδιάς, να συγκρουστούν με τους μαγαζοδίτες, να συγκρουστούν με τα αποσπάσματα και για να το κάνουν αυτό, να φτιάξουν ενόπλες ομάδες. Αυτή ήταν η διαλεκτική της μετατροπής του πολέμου σε κοινωνική επανάσταση. Και υπάρχει και άλλο ένα σημείο συγκεκριμενοποίησης. Οι στρατιές της κατοχής δεν ήταν οποιοσδήποτε στρατιές. Υπάρχει ένας τροτσκιστής, ο Γιώργης Τσόρες, ο οποίος είναι ένας συγκλονιστικός αγωνιστής. Ήταν εξαιρετικός ηθοποιός, πιάστηκε στην δικτατορία του Μεταξά, με παρέμβαση της Κοτοπούλη, φυγαδεύτηκε παρά τη θέλησή του, γιατί θέλει να μείνει εδώ, στο Παρίσι. Στο Παρίσι εντάχθηκε στην Τέταρτη Διεθνή. Μετά την δολοφονία από τους σταθμικούς του οργανωτικού γραμματέα της Τέταρτης, έγινε οργανωτικός γραμματέας της Τέταρτης. Ήταν εξαιρετικός της Τέταρτης. Ο Βιτσόρης συμμετείχε από τους πρώτους στην αντίσταση του Ναζί, πριν κινηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, και ακριβώς γι' αυτό υπήρξε ο σύνδεσμος ανάμεσα στο κομμάτι των τροτσκιστών που συμμετείχε στην αντίσταση στη Γαλλία και του Εθνικού Συμβουλίου των Αντιστασιακών Οργανώσεων στη Γαλλία. Μετά τον πόλεμο παρασημοφορήθη, υπήρξε δυναμιστής και σαμποτέρ μεγάλης κλίμακας. Συμμετείχε ένοπλα, δεν συμμετείχε
παρασημοφορήθηκε και όταν πέθανε το 54 από καρκίνο, τον θάψανε τιμητικά στο νεκροταφείο Περλεσές, εκεί που είναι θαμμένοι οι κομμουνάροι, όλα τα στελέχη της αριστεράς, δίπλα στον τάφο του γιου του Τρότσκι. Ο Βιτσόρης λοιπόν γράφει στους Έλληνες συντρόφους του. Ο εθνικοσοσιαλισμός που βρέθηκε επικεφαλής των δυνάμεων του άξονα καθόρισε σαν στόχο όχι μόνο να συντρίψει τους αντίπαλους υπεριαλισμούς, αλλά επίσης να αναδιοργανώσει την Ευρώπη σύμφωνα με τις πολιτικές του αντιλήψεις. Δεν περιορίστηκε μόνο στη στρατιωτική κατοχή. Χρησιμοποιώντας τα ντόπια αντιδραστικά στοιχεία, ανέλαβε την εγκατάσταση φασιστικού καθεστώτος. Επέβαλε παντού το κορπορατιστικό σύστημα. Οι εργατικές οργανώσεις παντού απαγορεύτηκαν τελείως. Οι ρατσιστικοί διωγμοί παντού πήραν ανήκουστες διαστάσεις. Οι Εβραίοι εξολοθρέθηκαν και αυτά δεν είχαν προσωρινό χαρακτήρα. Θα ήταν η εθνικοσοσιαλιστική νέα Ευρώπη που θα έπρεπε να συνεχίσει να υπάρχει μετά τον πόλεμο, αν αυτός ο πόλεμος κερδιζόταν από τους Ναζί. Τι μας λέει εδώ ο Βιτσόρης? Ξανά μια υποχρέωση και ξανά μια ευκαιρία. Υποχρέωση να αντισταθούμε σε αυτή την προοπτική και ευκαιρία. Γιατί ακριβώς το σημείο του φασισμού είναι το σημείο που συνδέει τις κατοχικές δυνάμεις, τις ξενικές στρατιές που έχουν εισβάλει, με τον ντόπιο αντιδραστικό καθεστώς, το οποίο συνεργάζεται μαζί τους. Και από αυτή την άποψη, ο αντικατοχικός αγώνας συνδυαζόμενος με τον αντιφασιστικό αγώνα γίνεται η δεύτερη πτυχή της ζωντανής μετατροπής της πολεμικής κρίσης σε κοινωνική επανάσταση. Σημείο 5 και τρέχω, οι τροσκιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα πρώτον δεν είχαν όλες την ίδια γραμμή. Υπάρχει ο πλήρης απορριπτισμός του Στίνα, μένως αυτά που είπε ο Δημήτρης, δευτερισμός σε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Κατά τη γνώμη μου το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θεωρεί το ΕΑΜ αντιδραστική οργάνωση. Δεύτερο, ο δισταγμός του Πιλιόπουλου. Ο Πιλιόπουλος αντίθετα, ξεκινώντας από το σημείο της υποχρέωσης υπεράσπισης, όχι της επιφυλάξης, πολεμικά, της ΕΡΤ στον πόλεμο, δεν παίρνει. Δεν το κάνει εδώ. Και υπάρχει η εξαίρεση των δυνάμεων του ΕΣΚΕ και κυρίως των αρχείων που συμμετέχουν κανονικά με τεράστιο κόστος που θα αναφερθώ στο επόμενο σημείο στην αντίσταση. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημά τους είναι μια πλήρης αποτυχία να αναγνωρίσει το κίνημα γύρω τους και κυρίως μια πλήρης αποτυχία να φτιάξουν μια τακτική σύνδεση μαζί του, γιατί αυτό είχε δυσκολίες. Υπερήθηκε ο Δημήτρης. Δεν ήταν απλό το να μπει στο ΕΑΜ. Δεν ήταν απλό. Σήμαινε, έπαιζε στο κεφάλι σου το ΕΑΜ και δεν υπήρχε νόμιμη. Το ΕΣΚΕ έκανε έτοιμα να μπει. Είχαν δεχτεί διάφορους τραμπαλάδες, δεν δεχόντουσαν το ΕΣΚΕ γιατί επικεφαλής του ήταν ο πρώην γραμματέας του ΚΚΕ. Ο Αποστολίδης. Αυτή η αποτυχία αποτιμήθηκε, για να μην λέω εγώ με δικά μου λόγια, από την ίδια την Τέταρτη. Η αποτίμηση είναι ότι η στάση τους ήταν υπεραριστερή στη στήκη και σε χαριστική. Δεν κατόρθωσε να διακρίνει και να αναγνωρίσει τον αντιπεριαλιστικό και αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα που περιείχε αυτό το κίνημα, καθώς και το επαναστατικό του δυναμικό. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος μετά από αυτό απειλεί το ελληνικό μας τμήμα είναι αυτός του σεχαρισμού. Αυτή η κριτική είναι σωστή. Αυτή η παρέμβαση ήταν σωστή. Ήρθε όμως αυγά. Ήρθε το 45. Διότι η Τέταρτη είχε και αυτού καρδανικά προβλήματα και τα κανάλια επικοινωνίας ήταν πολύ περιορισμένα. Ο Μαντέι, μιλώντας αργότερα σε ένα σεμινάριο για τις προσεκτικές οργανώσεις και τις τάσεις στον πόλεμο, είναι πιο σκληρός απέναντι στις ελληνικές οργανώσεις. Παρόλο που όλοι τις σέβονται γιατί ξέρουν ότι δώσαν αίμα. Είναι ότι κρατώντας παθητική στάση σε ένα μεγάλο γεγονός όπως είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, αμαδρώνεις όχι μόνο το παρόν σου, αμαδρώνεις το μέλλον σου. Περνά σε πολύ δύσκολη θέση. Και ο Γκρουέ, ο οποίος είναι όχι απλός τροσκιστής, παθιασμένος τροσκιστής ιστορικός,
λέει ότι οι ελληνικές προσκυστικές οργανώσεις καταδικάσαν τον εαυτό τους σε θάνατο, περιοριζόμενες μόνο στις αρνητικές προοπτικές και μην βρίσκοντας τρόπο να ενταχθούν μέσα στο κίνημα. Έκτομο σημείο λοιπόν, δεν έχουμε καμία πρόθεση για πολιτική. Το ρεύμα από το οποίο προερχόμαστε δεν υπήρξε ποτέ ρεύμα προσκυστικής οργοδοξίας, δεν ήμασταν ποτέ συνδεδεμένοι με κάποιο από τα παρακλάδια της τέταρτης εκείνης της εποχής. Παρόλα αυτά όμως, αναφερόμενοι στον Τρότσκι, αναφερόμενοι σε αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό ρεύμα, οφείλουμε να βάλουμε στον εαυτό μας καθαρά το ερώτημα. Τι θα έπρεπε να κάνουμε. Δεν θέλει το εκφυγή εδώ, γιατί αλλιώς δεν φωτίζεται όλη η ανάλυση. Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να αναγνωρίσουν τον αντικατοχικό και αντιφασιστικό αγώνα και να προσπαθήσουν να πάρουν το μερίδιο τους ανάλογους. Να το κάνουν αυτό δεύτερο, επιμένοντας τη στρατηγική τους, επιμένοντας ότι ο πόλεμος είναι υπεριαλιστικός και η μόνη λύση διεξόδου από τη μεριά της εργατικής τάξης είναι η μετατροπή τους σε επανάσταση και αυτό θα τους οδηγούσε σε ευκαιρίες. Σύντροφοι, εδώ θέλω να επιμείνω, παρόλο που έχω μιλήσει πολύ και έχω φάει τον χρόνο, αυτά δεν είναι εγκεφαλικά πράγματα. Υπήρξαν ευκαιρίες. Συζητάγαμε για το τι συνέβη όταν το ΕΑΜ μπήκε στην κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας και οι ΕΑΜικοί υπουργοί κρατήσαν την γράμμα που κρατήσαν. Η αντίδραση ήρθε, λέει ο Μαριόλης, από την κοινωνική βάση του ΕΑΜ. Οι διαδηλώσεις και οι συγκρούσεις στο Υπουργείο Εργασίας απέναντι σε ΕΑΜικό υπουργό ήταν από τα συνδικάτα που έλεγε το ΕΑΜ. Ο Βελιγιώτης αντέδρασε στην Πάρτιζα. Στην πραγματικότητα η επιστολή του είναι αντίδραση στη Γιάλτα. Δεν είναι στην Πάρτιζα. Όποιος διαβάσει με τα σύγχρονα μάτια την επιστολή του στην Κεντρική Επιτροπή, την εμπορία αυτή που τον οδήγησε και τον οδήγησε, είναι ότι με ενημερώσατε ότι η Σοβιετική είναι υπέρ της Μάρτιζας. Σας λέω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Οφείλετε να σπάσετε τα όρια της Γιάλτας. Οφείλετε να κάνετε ό,τι και οι Ιουγκοσλάβοι και πολύ καλύτερα. Αυτά ήταν ευκαιρίες. Και δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα στις προσπάθειες. Και στην Ιταλία υπήρξαν ανάλογες ευκαιρίες. Στη Ιουγκοσλαβία υπήρξε η γνωστή ρήξη. Αυτή η γραμμή της επιβολής του εθνικού πάνω στη γραμμή του 17 είχε ρομές. Θα έπρεπε να είναι εκεί. Θα αλλάζαμε την πορεία της ιστορίας. Εγώ λέω όχι. Λέω είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά πιθανό ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της ιστορίας. Θα είχαν όμως τοποθετήσει τον εαυτό τους και τις οργανώσεις του εκεί που ο κόσμος της αριστεράς τοποθέτησε τον πολιτικό. Οι αριστεροί άνθρωποι του 50, όταν μιλάγανε για το τι έγινε στους 40, λέγανε ο Άρης και κλέβανε. Δεν λέγανε ούτε ο μεγάλος αρχηγός, ούτε ο Ζαχαριάδης, ούτε ο Σκιάντος, ούτε ο Ιωαννίδης, ο Άρης. Θα είχαν τοποθετήσει τον εαυτό τους αυτό το κάδρο και θα είχαν προδιαγράψει τελείως άλλες προοπτικές για τον τροσκισμό. Για να πιάσεις αυτές τις προοπτικές, όφιλες να έχεις αναγνωρίσει το κίνημα και τις οργανώσεις του και να έχεις προσπαθήσει να μπεις μέσα σε αυτό. Τελευταίο μου σημείο λοιπόν, υπάρχει μία ακόμα, όχι δικαιολογία, πτυχή της ερμηνείας. Αναφέρθηκα στην αρχή στη σημασία της σταλινικής τρομοκρατίας και των εγκαθαρίσεων. Αν αυτό υπήρχε στη δεκαετία του 30, σύντροφοι, σε σχέση με αυτό που έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 40, 44, 45, 46, είναι ασύλληπτο. Γιατί? Γιατί το ΚΚΕ ήξερε ότι έχει πρόβλημα. Ήξερε ότι υπάρχει ευκαιρία, που έλεγα προηγούμενα. Δεν είναι μόνο ο Άρης πατέρας. Δεν είναι μόνο οι καπετανοί. Δεν είναι,
Θα αναφερθώ παρακάτω σε κάποιους αριθμούς και να καταλάβω. Ξέσπασε ένα κύμα στα ελληνικής τρομοκρατίας, το οποίο ο Εμμανουηλίδης έχει καταγράψει 84 βεβαιωμένες δολοφονίες τροσκιστών και αρχαιομαξιστών σε αυτή την διετία. Ο ίδιος λέει ότι ο αριθμός είναι πολύ μικρός. Διότι μέσα στον αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται δολοφονίες τροσκιστών που δεν κατακριθήκανε, γιατί οι τροσκιστικές οργανώσεις που έχει σημειώσει ο Δημήτρης σε ένα άλλο βιβλίο κάνανε την επιλογή να μην προσκαλέσουν τον αστικό εισαγγελέα μέσα στις δάμες του εργατικού γεννήματος. Και δεν καταγγέλανε τις δολοφονίες. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, ειδικά αυτών που είχαν ενταστεί στον Ελλάς, τροσκιστών που ενώ είναι αντάπτες πεθαίνουν σε αδιεκτήμηση της συνήθειας. Ο Μπρουέ, που έχει δουλέψει αρκετά πάνω στο ζήτημα, έχει ξεθάψει μια αναφορά του Μπατζώτα προς το πολιτικό γραφείο του Μπρουέ, όπου ο Μπατζώτας προχωρεύεται για περισσότερες από 800 δολοφονίες τροτσκιστών μέσα σε αυτή τη διετία. Αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ φανερό ότι ο Μπατζώτας αναφέρεται και σε δολοφονίες απλών μελών του Μπρουέ, οι οποίοι δολοφονούνται ως τροτσκιστές. Είναι εντυπωσιακό το ποιοι εκαθαριστήκαν εκείνη την εποχή. Και λογαριασμοί από το παρελθόν, ο Ασημίδης δολοφονείται το 44 στον Κίζη από την Όκλα, αλλά και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κλωτσάνε σε σχέση με την Βάρκηζα και κλωτσάνε έντονα, περνάνε λεπτή. Είναι πιθανό το νούμερο είναι κάπου ανάμεσα και δεν είναι πλέον εύκολο να προσδιοριστεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία το νούμερο. Φανταζόσαστε, εδώ πρέπει κανένας να βάλει το κεφάλι του να πλήρωσει. Φανταζόσαστε την πολιτική πίεση που δημιουργεί αυτό το γεγονός. Σε μια άλλη μας συζήτηση είχα ξαναρωτήσει. Θα επιβίωνε η ιδέα αν είχαμε 10 νεκρούς από τη σύγκρουση με μια άλλη οργάνωση αριστεράς. Και αν επιβίωνε αυτοί που επιβιώνανε θα ήταν στα καλά τους ή θα ήταν ελαλημένοι πολιτικά λατινία. Θα κυριαρχούσαν στο μυαλό τους άλλα. Είναι πολύ σκληρό αυτό το θέμα. Δεύτερη παρατήρηση είναι σωστό αυτό που είπε ο Δημήτρης. Παρά αυτά τα λάθη, δεν του φάξαν. Προσπαθήσαν να βρούνε τρόπους με αυτήν την σεκταριστική, υπεραριστερή γραμμή να κάνουν κάποια πράγματα και πληρώνανε απόλυτες. Στο Κούρνογο και στη Ζαριανή τα ποσοστά της συμμετοχής των τροσκιστών στους εκτελεσμένους είναι μεγαλύτερα από την αναλογία τους σε πραγματική οργανωμένη. Στους 200 στη Ζαριανή είναι 11. Χωρίς ο αρχιμάχιστας μέσα. Με τους αρχιμαχιστές. Στο Κούρνοβο είναι 5%. Δεν είχαν 5%. Πληρώνουν αίμα. Τελειώνω με μια τελική παρατήρηση του Βιτσόρη, η οποία νομίζω ότι έχει σημασία και για τα δικά μας και το πώς δουλεύουμε, είπε και ο Δημήτρης σε αυτό το πράγμα. Το καθήκον μας ήταν όχι να γυρίσουμε την πλάτη μας στις μάζες και να μείνουμε πάνω από το ρεύμα, αλλά να μπούμε μέσα στον αγώνα με το πρόγραμμα, τις ιδέες και τα συνθήματά μας. Ενάντια στο ρεύμα δεν σημαίνει πάνω από το ρεύμα. Εγώ έτσι συνοψίζω αυτή τη δουλειά. Κάναμε ένα τρομερό λάθος, το πληρώσαμε για πολύ καιρό. Οι άνθρωποι ως οργανώσεις κρατήσαν ανοιχτή μια συνέχεια θεωρίας, παραδώσαν στις επόμενες γενιές κάποια βιβλία τα οποία αλλού εξαφανιστήκανε και κάποιες αναφορές οι οποίες αλλού εξαφανιστήκανε, αλλά πολιτικά κάνανε ένα πολύ σημαντικό λάθος και οι τροσκιστές που αρχίσαν ξανά από το 60 είχαν να εγκαλύψουν ένα πολύ, πολύ μεγάλο χαμένο έδαφος.